Έφυγαν οι δικοί σου? Ναι, και ευτυχώς δεν καταλάβανε την αγενή εξαφάνισή σου. Συγγνώμη, αλλά το όλο θέαμα μου φέρνει αηδία. Ακάτσαν την αηδία που νιώθω εγώ τον τελευταίο καιρό μαζί σου. Ζωή, σε παρακαλώ, ξανασκέψου το. Τουλάχιστον για χάρη του Παύλου. Μπα, σε έπιασε ο πόνος για τον Παύλο, όταν εσύ ο ίδιος κοροϊδεύες τη Μαρίνα. Που εντάξει, την τελική μπορεί να μην κοροϊδεύεις τη Μαρίνα, αλλά εμένα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, δεν καταλαβαίνω γιατί εσύ να θεωρείσαι καλύτερος από μένα. Δεν είπα αυτό. Χειρότερος είμαι. Και σε παρακαλώ, μην πέσεις στα δικά μου λάθη. Εγώ ένα λάθος έκανα και αυτό ήταν μαζί σου. Τι κάνετε, όλα καλά? Ναι, καλύτερα δεν έχω νιώσει. Άρη μου, φαντάζομαι ότι έμαθες τα ευχάριστα για τη ζωή. Ναι, τα έμαθα. Ναι, και τώρα μου λέγει δηλαδή πόσο ενθουσιασμένος είναι με όλο αυτό. Και πώς να μην είναι, ο κολλητός του παντρεύεται. Ναι. Και θα ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να βγούμε οι τεσσερίς μας να μου δώσετε συμβουλές για έναν έτσι επιτυχημένο γάμο. Θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω πώς τα καταφέρατε. Όποτε θες. Είναι σε τούτο τρόπο η φρέτα.